ιδέα της πολιτιστικής πρωτεύουσας ίσως είναι η ιερότερη ιδέα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η ιδέα μιας μεγάλης ηθοποιού, Υπουργού Πολιτισμού της Ελλάδος, η οποία με το βραβευμένο της τραγούδι «Τα παιδιά του Πειραιά» έκανε τον Πειραιά πολιτιστική πρωτεύουσα του κόσμου στη δεκαετία του 60. Ο πολιτισμός νομίζω ότι είναι το πρωταρχικό προϊόν στην Ευρώπη. Πάνω από την οικονομία, πάνω από το στρατό, πάνω από τη διπλωματία. Ελάτε κύριε Επίτροπε να γράψετε ιστορία με την πρόταση που θα σας κάνω. Ελάτε να κάνουμε πολιτιστική πρωτεύουσα την επόμενη χρονιά τη νεκρή πόλη. Τη μόνη νεκρή πόλη στην Ήπειρό μας. Στην Ήπειρο των μεγάλων πολιτισμών. Του Μυκηναϊκού, του Μινωικού, του Ρωμαϊκού. Την Αμόχωστο. Η Αμόχωστος εδώ και 30 χρόνια είναι μια νεκρή πόλη. Η μόνη νεκρή πόλη στον κόσμο. Ελάτε λοιπόν να την κάνουμε πολιτιστική πρωτεύουσα. Ελάτε να της δώσουμε ζωή εκεί που η βαρβαρότητα της στέρισε τη ζωή. Ελάτε λοιπόν να την κάνουμε πολιτιστική πρωτεύουσα και να κερδίσουμε εκεί που έχασαν όλα τα σχέδια και το σχέδιο Ανάν πριν από μερικούς μήνες. Εάν κάνουμε πολιτιστική πρωτεύουσα την Αμόχωστο, θα δείτε ένα μαθητή Ελληνοκύπριο με μια μαθήτρια Τουρκοκύπρια να παρελάβουν και θα είμαστε όλοι περήφανοι. Θα είμαστε περήφανοι γιατί θα δώσουμε ειρήνη και θα δώσουμε ζωή στην ωραιότερη πόλη της Μεσογείου. Είναι μια καλή ιδέα να πάρουμε αποφάσεις εκεί που δεν μπορεί η διπλωματία. Να πάρουμε αποφάσεις εκεί που η άρνηση είναι ιδιαίτερα καταθλιπτική. Ελάτε λοιπόν να δώσουμε πράγματι νόημα σε αυτή την πρωτοβουλία. Είναι μεγάλη υπόθεση κύριε Φίγκελ να ανοίξει αυτή η πόλη και η κεντρική πλατεία να λέγεται αύριο Ζαν Φίγκελ Σκουέρ. Προσπαθήστε το να τιμήσουμε αυτή την ιδέα.